Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Στέφανο Αλεβίζο, ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Σε μια περίοδο που η αλήθεια είναι ότι πολλά θέματα ανακύπτουν από αυτό τον εγκλισμό. Τον εγκλισμό μας λοιπόν στο σπίτι. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Αλεβίζο, η αλήθεια είναι ότι από τις πρώτες μέρες η όλη ανησυχία μας έπεσε πάνω στα παιδιά. Πώς μιλάμε στα παιδιά μας, τι τους εξηγούμε, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, όσο σε ό,τι έχει να κάνει και με τον εγκλισμό και αυτό τον αυστηρό έτσι περιορισμό. Και έχω, αν θέλετε, και την εικόνα και από τους δικούς μου ανθρώπους ότι πλέον τα παιδιά έχουν κουραστεί κιόλας από αυτές τις μέρες, τις τόσες μέρες. Φυσικά. Πριν απ' όλα να πω εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε έτσι, να επικοινωνήσουμε μηνύματα, γνώση και εμπειρία μέσα από τη συχνότητά σας. Πριν φτάσω όμως αυτό, παρόλο που είμαστε το χαμόγελο του παιδιού, θα ήθελα να πω κάτι. Όταν χρειάζεται να μιλήσω, φυσικά συμφωνώ μαζί σας ότι το ενδιαφέρον όλων στράφηκε προς τα παιδιά και είμαστε τώρα εδώ και ένα μήνα και κάτι, στραμμένοι όλοι στα παιδιά, οι γονείς, με μια ανησυχία, με μια λαχτάρα για το πώς θα τα φροντίσουμε. Πριν φτάσουμε όμως να φροντίσουμε τα παιδιά, θα πρέπει να φροντίσουν και οι γονείς το δικό τους τον εαυτό σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητες. Γιατί όταν πέφτει το αεροπλάνο, πρώτα πρέπει να βάλει ο γονιός τη μάσκα και μετά το παιδί. Mm-hmm. Ο γονιός πρέπει να είναι καλά. Θα πρέπει οι γονείς λοιπόν να ανατρέξουν σε εμπειρίες που τους γεμίζουν τις μπαταρίες. Είτε είναι στη συντροφική τους σχέση, είτε είναι στη γονεϊκή τους σχέση. Θα πρέπει να βρουν τέτοια αποθέματα ενέργειας. Γιατί αν δεν έχουν ενέργεια, δεν θα μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά ό,τι υπερβάλλον, όποια έτσι μεγάλη προσπάθεια και αν κάνουν, αν δεν έχουν δεν θα δώσουν. Και αυτό έχω την αίσθηση ότι ισχύει και στην κανονικότητα, έτσι, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Πόσο μάλλον σε μια κατάσταση ασφυκτικού περιορισμού. Βέβαια. Μα μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ πέρα πάνω από ένα μήνα σε αυτή την κατάσταση. Ένα μήνα δεν γνωρίζω ακριβώς, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Ναι, ένα μήνα περίπου. Οπότε είναι μια κανονικότητα για μας πλέον. Δηλαδή ζούμε μέρα με τη μέρα με μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με έναν περιορισμό μες στο σπίτι, χωρίς σχολείο για τα παιδιά, με αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς για τους γονείς. Πρέπει να βρούμε πηγές να γεμίσουμε ενέργεια, είτε είναι 5 λεπτά με τον σύντροφό μας, με την σύντροφό μας, είτε είναι να μιλήσω με τους γονείς μου, είτε να κάνω ένα Skype, μια βιντεοκλήση με κάποιον άνθρωπο δικό μου που να πω κάτι άλλο έξω από αυτό που ζω μέσα στο σπίτι μου. Είναι όμως απαραίτητο. Αν δεν έχουν οι γονείς, δεν θα δώσουν. Είναι κανόνας αυτό. Άρα το πιάνουμε από την αρχή και η αρχή είναι οι γονείς και πώς αυτοί αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, γιατί γνωρίζετε κι εσείς και όλοι μας ότι η οικογένεια, μια μέση ελληνική οικογένεια, κατά κύριο λόγο είναι περιορισμένη σε ένα διαμέρισμα. Αν εξαιρέσουμε εδώ στην Κρήτη που πολλά σπίτια έτσι έχουν το περιθώριο έτσι λίγο να έχουν μια αυλή, ένα μπαλκόνι. Υπάρχει ένας αυστηρός λοιπόν περιορισμός που πολλές φορές η μητέρα ή ο πατέρας δεν έχουν καν το περιθώριο να απομονωθούν μέσα σε εισαγωγικά, έστω και για μισή ώρα. Νομίζω, χωρίς να θέλω να φανώ έτσι παντογνώστης, ναι, νομίζω όμως ότι αυτή τη μισή ώρα που λέτε μπορούμε όλοι να εξασφαλίσουμε, να την εξασφαλίσουμε μέσα, ακόμα και σε ένα μικρό διαμέρισμα. Είτε ο σύντροφός μας βοηθάει με τα παιδιά και εγώ 5 λεπτά απομονώνομαι, είτε βγαίνω έξω λίγο στο μπαλκόνι μου, είτε που είναι καλός και ο καιρός αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά τα 5-10 λεπτά είναι απαραίτητα και ο κάθε ένας με βάση τη δική του πραγματικότητα μπορεί να βρει χώρο και χρόνο να γεμίσει τις μπαταρίες του. Προσέξτε, το γέμισμα της μπαταρίας μπορεί να είναι κάθομαι και βλέπω και μια ταινία που μου αρέσει μόλις κοιμηθούν τα παιδιά. Έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε, αλλά δεν θα ήθελα να ξεχάσουν οι γονείς ότι φυσικά ο βασικό τους στοιχείο στην ταυτότητά τους είναι γονέας, είναι προνυστημήν τους που αυτό υπερέχει όλων, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Είμαι γιος, είμαι σύντροφος, είμαι εργαζόμενος, είμαι φίλος. Πρέπει να δώσω και στις υπόλοιπες ταυτότητές μου τροφή για να μπορέσω να ανταπεξέλθω και σαν γονιός. Ναι, βέβαια. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή για να φτάσω και στα παιδιά, σας διέκοψα. Όχι, παρακαλώ σας ακούμε. Μην ξεχνάτε ότι για να φτάσω και στα παιδιά και σε κάτι βασικό, ότι ο περιορισμός στο σπίτι έχει λειτουργήσει και σαν μεγεθυντικός φακός, ένα συνέστημα
που είναι ανθρώπινο μεν, που το θέλουμε μεν να υπάρχει, αλλά μεγεθυμένο είναι προβληματικό, που είναι ο θυμός. Mm-hmm. Είμαστε περιορισμένοι μες στο σπίτι, αυτό έχει γεννήσει πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα. Και αν ο γονέας δεν βρει τρόπους να εκφράσει την ενέργειά του και σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο ως γονιός, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Βγαίνει μια πιο έντονη νευρικότητα. Έτσι. Φυσικά, φυσικά. Μα οι αντοχές όλων μας έχουν αλλάξει. Οι παραστάσεις που έχουμε είναι περιορισμένες. Όλοι βιώνουμε αυτή την αγωνία, αυτό το φόβο, αυτό το άγνωστο. Είναι τα άγχη περισσότερα και λόγω εργασιακής ανασφάλειας, οικονομικής ανασφάλειας. Ακριβώς αυτό πήγα να πω και εγώ τώρα. Μην ξεχνάτε ότι όλοι ζούμε το σήμερα και σκεφτόμαστε το αύριο. Το ότι όταν θα βγούμε πλέον στην αγορά και στους δρόμους και προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε μια νέα πραγματικότητα, όλοι έχουμε το άγχος το οικονομικό. Mm-hmm. Αυτό, είμαστε και ένας λαός που ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα οικονομικά, οπότε όλο αυτό έρχεται και εντείνει όλα τα αρνητικά συναισθήματα. Ξέρετε, υπάρχει, πριν επιστρέψουμε έτσι και στα παιδιά και στις πιο πρακτικές συμβουλές, υπάρχει και αυτός ο διάλογος ο οποίος γίνεται, ο κοινωνικός διάλογος, για το κατά πόσο αυτές τις ημέρες που μια οικογένεια μένει περιορισμένη σε ένα σπίτι δένεται περισσότερο. Από την άλλη θα ρωτήσω εγώ, υπάρχει ο κίνδυνος να αποξενωθεί μια οικογένεια παρότι θα βρίσκεται μέσα σε ένα σπίτι περισσότερες ώρες? Είστε τόσο εύστοχοι και μάλιστα το συζήταγα και με μια συνάδελφό σας εδώ στην Αθήνα. Όλοι λέμε ότι είναι μια ευκαιρία, βγαίνουμε πάρα πολύ θετικά και λέμε είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τους ανθρώπους μας, να συστηθούν οι σχέσεις της οικογένειάς μας. Εμένα μου προκαλεί και μια εντύπωση ότι πριν δεν γνωριζόμασταν, ας πούμε, ήταν μια κανονικότητα με μια ποιότητα σχέσης. Αυτή λοιπόν, εδώ έχουμε δύο δρόμους. Ή αυτό θα το πάμε ένα βήμα παραπάνω, θα συστηθούν περισσότερο οι σχέσεις μας, ή όπως πάρα πολύ σωστά σημειώνεται, λόγω του φόβου, λόγω του θυμού, λόγω της άγνοιας των γονέων και της αγωνίας τους, να αποξενωθούν περισσότερο. Οι γονείς, τουλάχιστον στη δική μας την κοινωνία, είναι προγραμματισμένοι παντογνώστες. Δηλαδή όταν τους λέω ότι και το δεν ξέρω είναι κομμάτι της γνώσης, αντιστέκονται, σοκάρονται, ότι με ρωτάει το παιδί μου και δεν θα του απαντήσω, δεν θα έχω μία απάντηση. Όταν λοιπόν δεν έχεις απαντήσεις, ένας μηχανισμός άμυνας είναι να μην δίνεις και ευκαιρία για ερωτήσεις, άρα να αποξενωθείς. Το σημειώνεται πάρα πολύ σωστά, είναι πάρα πολύ βασικός κίνδυνος. Όπως και ένας δεύτερος κίνδυνος που υπάρχει, είναι οι γονείς να, πάλι στο πλαίσιο της παντοδυναμίας, εντός και εκτός εισαγωγικών, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί κανείς, το λέω. Όχι, νομίζω κατανοούμε όλοι τον τρόπο με τον οποίο το λέτε. Στο πλαίσιο της παντοδυναμίας, δηλαδή, λέμε ότι ξέρω τι απασχολεί το παιδί μου, ξέρω τι ερωτήσεις έχει, οπότε ανοίγω την πόρτα του δωματίου του, κάθομαι με το παιδί και κάνουμε μία συζήτηση και του λέω αυτά που το απασχολούν. Μόνο που δεν έχω ακούσει το παιδί. Είναι δηλαδή, η ανάγκη μας να πούμε εμείς αυτά που θέλουμε, παρά να ακούσουμε. Γιατί είναι αυτά που ξέρουμε. είναι αυτά που ξέρουμε. Δεν έχουμε ακούσει το παιδί και είναι λίγο σαν τον πύργο της Βαβέλ. Ξέρετε, μιλάμε άλλη γνώσσα. Φεύγει ο γονιός από το δωμάτιο και το παιδί μένει με μια απορία ότι τι συζήτηση ήταν αυτή και για ποιο λόγο έγινε. Άρα το πρώτο πράγμα, για να φτάσω και στις πρακτικές συμβουλές, γιατί συνειδητοποιώ ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος, το πρώτο πράγμα είναι να ακούσω πραγματικά τι απασχολεί το παιδί μου. Να του δώσω ένα χώρο να εκφραστεί, να εκφράσει όλα του τα συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, και όχι μόνο να τα εκφράσει, αν μπορεί να τα ονοματίσει κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθω έτσι, μαμά, μπαμπά, αυτό το λέμε άγχος, παιδί μου, αυτό το λέμε φόβο, αυτό το λέμε θυμό, αυτό το λέμε αβεβαιότητα. Όταν δίνουμε όνομα σε ένα συναίσθημα, το παιδί είναι, και οι ενήλικες, είναι σε καλύτερη θέση για να το ελέγξει. Ναι. Όλες τις αρνητικές συνέπειες. Σκεφτείτε ένα παιδί στον υπηαγωγείο, mm-hmm, που του αρπάζουν τους μαρκαδόρους και έχουμε ένα παιδί που χτυπάει το πόδι του στο πάτωμα και λέει τώρα θύμωσα. Και αυτομάτως δεν κάνει κάποια άλλη κίνηση, έχει ελέγξει το θυμό του. Ενώ ένα παιδί που δεν είναι σε θέση να ονοματίσει όλο αυτό και να το πει, μπορεί να ορμήξει στο άλλο το παιδί για να πάρει πίσω τους μαρκαδόρους ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι βασικό να δώσουμε το χώρο στα παιδιά
να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και κυρίως να τα ονοματίσουν. Ξέρετε, υπάρχουν, αν θέλετε, δύο κατηγορίες, θα το πω έτσι πολύ χοντρικά και ελπίζω να μην το λέω τελείως λάθος. Είναι τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, αλλά και τα παιδιά τα οποία είναι στην προεφηβική ή εφηβική ηλικία. Και εκεί νομίζω ότι τα άγχη είναι διαφορετικά. Και θέλω έτσι λίγο να το χωρίσουμε τουλάχιστον σε δύο κατηγορίες, έτσι όπως προλαβαίνουμε και βάσει του χρόνου που έχουμε. Ένα παιδί το οποίο είναι μικρότερης ηλικίας, ενδεχομένως να μην κατανοεί αυτό το λίγο υπομονή και χρόνος είναι, θα περάσει και ποια είναι η μέρα, ποιος είναι ο μήνας, πόσο πρέπει να είμαστε μέσα και γιατί δεν βλέπω τους φίλους μου. Είναι εύκολο να του το εξηγήσουμε αυτό? Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια δεν θα ήθελα να το περιορίσουμε μόνο ηλικιακά, γιατί έχει να κάνει και με τη συναισθηματική ωριμότητα του κάθε παιδιού. Δηλαδή δείτε, δεν ξέρω. Ναι, όχι, το κάνω καθαρά. Το κάνω καθαρά λόγω χρόνου και το ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά παιδιά με πολύ διαφορετικά συναισθήματα. Καθένα είναι μοναδικό. Αλλά έτσι λίγο για να βάλουμε τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο. Και είναι και διαφορετικό ένα παιδί στο χωριό. Σε ένα χωριό του Ηρακλείου, ας πούμε, ή της Κρήτης γενικότερα, και διαφορετικά ένα παιδάκι εδώ στην Αθήνα, έτσι σε μια γειτονιά ή στη Θράκη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που λέτε είναι ένας κίνδυνος, είναι μια ανησυχία το πώς θα μιλήσω σε ένα πεντάχρονο, να το πω και εγώ σχηματικά, παιδάκι και να με κατανοήσει. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες, δεν είναι μόνο το τι λες, αλλά και το τι περιβάλλον δημιουργείς. Δηλαδή τα παιδιά, είτε στη μία κατηγορία, να πω και εγώ, είτε στη μία ηλικιακή ομάδα, είτε στην άλλη, έχουν ανάγκη να νιώσουν ασφάλεια. Η ασφάλεια λοιπόν σε έναν έφηβο μπορεί να δημιουργηθεί και μέσα από έναν επεξηγηματικό ρόλο, ότι αυτό θα κρατήσει ένα μήνα, συμβαίνει για αυτούς τους λόγους ή οτιδήποτε άλλο. Σε ένα μικρότερο παιδί μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά έχουμε τη δυνατότητα που δεν την έχουμε στον έφηβο να συμμετέχουμε στη ρουτίνα του, στην καθημερινότητά του, να την κάνουμε πιο ευχάριστη, να αλληλεπιδράσουμε μαζί του, να κάνουμε πράγματα, να νιώσει το παιδί ότι υπάρχει ασφάλεια. Και στις δύο όμως ηλικιακές ομάδες, κάτι βασικό που πρέπει να ξέρουν οι γονείς είναι ότι θα πρέπει στα παιδιά να δίνουμε την προοπτική. Αυτή η πανδημία έχει αρχή, είχε αρχή, έχει μέση και θα έχει και ένα τέλος. Mm-hmm. Ακόμη και αν δεν ξέρουμε να προσδιορίσουμε το τέλος, αν θα είναι την Τετάρτη, την Πέμπτη ή σε ένα μήνα, το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το τέλος είναι πάρα πολύ βασικό για τα παιδιά. Καλλιεργεί την ελπίδα ότι με κάποιον τρόπο θα επανέλθουμε σε μια. Κατά την άποψή μου, δεν θα είναι η ίδια η ζωή μας, θα βγούμε όλοι διαφορετικοί από αυτή την κατάσταση, αλλά θα επανέλθουμε σε μια κατάσταση που προσομοιάζει τις ελευθερίες, αν μη τι άλλο, που είχαμε πριν, όπως τη μετακίνηση στο χώρο. Η αλήθεια. Ναι, ολοκληρώστε για να. Όχι, νομίζω εσείς θα κάνετε κάτι ουσιαστικό τώρα. Η αλήθεια, πόσο σημαντική είναι αυτές τις ημέρες, γιατί ξέρετε, τα παιδιά ακούν και πάρα πολύ τηλεόραση αναπόφευκτα. Και ένα παιδάκι το οποίο ακούει ότι κινδυνεύουν οι μεγαλύτερες ηλικίες, αμέσως θα κάνει το συνειρμό: αμάν, κινδυνεύει ο παππούς μου, κινδυνεύει η γιαγιά μου, μαμά θα πάθει κάτι ο παππούς μου. Τι του λέμε εκεί? Λοιπόν, δύο σχόλια θέλω να κάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικός σύμμαχός μας. Από την αλήθεια πραγματικά ποτέ δεν είχαμε αρνητικό πρόσημο έτσι στη συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά ότι οι άνθρωποι σε μεγαλύτερες ηλικίες, κατά πώς φαίνεται, είναι πιο ευάλωτοι. Εγώ όμως πάλι σε αυτό θα συμβούλευα τους γονείς αυτό να το χρησιμοποιήσουν. Ξέρουμε από προηγούμενες πανδημίες σε άλλες χώρες ότι υπάρχει μια διάσταση που διευκολύνει πάρα πολύ τα παιδιά να ακούσουν και να συμμορφωθούν στους κανόνες, που είναι το συνέστημα του αλτρουισμού. Δηλαδή, πώς να το πω να είναι κατανοητό. Φεύγοντας το παιδί πέρσι το καλοκαίρι, φεύγοντας από το σπίτι, του έλεγε η μαμά του: βάλε μια ζακέτα για να μην κρυώσεις. Και 90% τα παιδιά δεν βάραζαν ζακέτα, δεν ακούγαν τη μαμά, ένταση και φασαρία. Ναι. Εδώ όμως τώρα το να μην κρυώσεις αλλάζει διάσταση. Πρέπει το παιδί να πάρει τα μέτρα προστασίας, όχι μόνο για να μην βλάψει τον εαυτό του, αλλά για να μην γίνει κίνδυνος και για τους αγαπημένους του ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ λειτουργώ με έναν τρόπο που προστατεύω και τον παππού και τη γιαγιά, το θείο και τη θεία, τα ξαδέλφια μου, τους ανθρώπους που ζω μαζί, την κοινωνία μου, το χωριό μου, είναι πάρα πολύ βασικό. Πολλοί σκέφτονται σε μια πρώτη ανάγνωση ότι μήπως είναι βαρύ για τα παιδιά.
ότι μήπως τα παιδιά το νιώσουν σαν ένα κομμάτι ευθύνης. Από την έρευνα ξέρουμε ότι όχι, δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα που τα παιδιά, ειδικά μικρότερης ηλικίας, ένιωσαν πάρα πολύ σημαντικά το ότι έπλαιναν τα χέρια τους, φορούσαν μάσκα, προσέχαν τις μετακινήσεις τους και με αυτόν τον τρόπο φροντίζανε τον παππού και τη γιαγιά τους. Να νιώσουν μέρος της προσπάθειας, το ότι είναι μικροί ήρωες, ας πούμε, ότι αυτοί θα φροντίσουν να είναι καλά. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το λέτε, θα το κλέψω. Και, ελεύθερο. Και να σας πω κιόλας, είναι κάτι που το χαμόγελο του παιδιού λέει και ο πρόεδρος μας ο κ. Γιαννόπουλος πολύ πριν την πανδημία, ότι τα παιδιά δεν είναι το αύριο, είναι το σήμερα. Έτσι, λειτουργούν και αυτά ως κομμάτι ενεργά της κοινωνίας μας. Έτσι λοιπόν και εδώ, δεν είναι σε μια μπάντα και λέμε ότι στην άκρη, συγγνώμη, και λέμε ότι εντάξει τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν. Ζουν και αυτά τη δική τους πραγματικότητα και έχουν μέρος ευθύνης, υποχρέωσης και δικαιώματα μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Θέλω να προλάβουμε να πούμε και κάτι για τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται στη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων και έχουν περισσότερο άγχος ότι τι γίνεται. Δηλαδή δεν τους φτάνει το άγχος που είχαν λόγω του ότι έχουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτές γίνονται και κάτω από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Πολύ διαφορετικές συνθήκες. Δεν ξέρουν καν πότε θα δώσουν τις εξετάσεις. Δεν ξέρουν πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι για αυτούς είναι ακόμα πιο αγχωτική η περίοδος αυτή. Ναι, βέβαια. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι για να βγάλουμε αυτό το άγχος, γιατί είπατε πάρα πολλές, επαναλάβατε πάρα πολλές φορές τη λέξη δεν ξέρουνε, δεν ξέρουμε. Οπότε αυτό το άγνωστο μας προκαλεί φόβο. Αυτό που θα πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν είναι ότι είμαστε σε μια φάση σχεδιασμού μιας νέας κατάστασης και πώς θα δώσουν εξετάσεις. Θα πρέπει να ξέρουν γενικότερα τώρα, επίσης μια πολύ σημαντική συμβουλή, ότι πρέπει να νιώσουν ασφάλεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν για εκείνα. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το κράτος μας λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς και ό,τι ισχύει για όλους να ισχύει και για μας, ακόμα και στις εξετάσεις. Δηλαδή να ληφθούν τα καλύτερα δυνατά μέτρα για να μπορέσουν όλοι να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πραγματικότητα. Και αυτές τις καταστάσεις τώρα που δεν έχεις απαντήσεις, μόνο περιφερειακά μπορείς να τις διαχειριστείς. Δηλαδή να γεμίσεις τις μπαταρίες του παιδιού με περιφερειακές δραστηριότητες, όπως σας είπα και πριν. Δηλαδή όπως αυτή η μάσκα του οξυγόνου που σας είπα για τους γονείς. Ναι. Το ίδιο ισχύει και εδώ με τα παιδιά. Δεν έχουμε απάντηση, ρεαλιστικά μιλώντας. Θα μπορούσα να σας πω χιλιάδες θεωρίες, αλλά ρεαλιστικά δεν έχουμε κάτι. Γεμίστε τις μπαταρίες των παιδιών σας με άλλες εμπειρίες. Βοηθήστε τα να φτιάξουν μια νέα ρουτίνα εδώ μέσα σε αυτή την κατάσταση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και στο αύριο. Θέλω πριν να κλείσουμε και δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεβίζου, γιατί θέλω να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση, αλλά θα αφιερώσουμε όλη τη συζήτηση στην ενδοοικογενειακή βία. Δεν θέλω να το περάσουμε έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Στα επιφανειακά, γιατί λόγω χρόνου καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά πόσο περισσότερο ενδοοικογενειακή βία. Θέλω όμως να επαναλάβω ότι το 1056 η Εθνική Γραμμή ΣΟΣ για τα παιδιά λειτουργεί και ότι αν κάποιο παιδί που μας ακούει ή κάποια μητέρα, γιατί εντάξει κακά τα ψέματα οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα θύματα στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν μας ακούνε και αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μέσα στην οικογένειά τους, να απευθυνθούν σε αυτή την γραμμή, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο και όχι μόνο αν αντιμετωπίζουν και κάποιο πρόβλημα, ακόμη και τα παιδιά. Αυτό που μου είπατε, ένας έφηβος έχει άγχος, προβληματίζεται, στεναχωριέται, έχει συμβεί το οτιδήποτε στη ζωή τους, να ξέρουν ότι μπορούν να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή 1056. Δηλαδή σχηματικά για να ξέρει ο κόσμος, η κριτική κάτω, ότι υπάρχει η λέξη παιδί, ακολουθεί η λέξη προβληματισμός ή πρόβλημα, με κάποιο τρόπο μπορεί να ακολουθήσει και η γραμμή 1056. Για οτιδήποτε μας απασχολεί σχετικά με τα παιδιά, είναι μια 24-ωρη γραμμή, στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, όλοι επιστημονικά προσανατολισμένοι σε θέματα παιδιών, όλοι και όλες, σε θέματα παιδιών. Οπότε σίγουρα μπορούν να βρουν μια λύση, ακόμη και μια σωστή παραπομπή.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Αλεβίζου, σε ό,τι έχει να κάνει ξαναλέγω με την ενδοοικογενειακή βία, να συζητήσουμε μόνο για αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή ότι δυστυχώς η ενδοοικογενειακή βία τρέφεται από τον κορονοϊό και τρέφεται από τον εγκλεισμό. Και δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας εμείς και τα μάτια. Φυσικά, φυσικά. Ξέρουμε ήδη από άλλες χώρες ότι, για παράδειγμα στην Αυστραλία, ότι είχαμε αύξηση, ας πούμε, στην αναζήτηση βοήθεια κατά 5%. Οπότε υπολογίζουμε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και εδώ και στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι και ο εγκλεισμός δεν βοηθάει στο να ανοίξουν τα στόματα. Αν πριν ανοίγαν με μια μεγάλη δυσκολία, φαντάζομαι ότι τώρα πολύ περισσότερο. Είναι τραμμένο το ενδιαφέρον της κοινότητας κάπου αλλού αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό δημοσιογράφοι όπως εσείς, που το θέτεται στο τραπέζι και δεν ασχολούμαστε μόνο με το ιατρικό κομμάτι, αλλά και με όλα αυτά που μπορεί να φέρει σε δεύτερο και τρίτο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Εγώ θα επαναλάβω τον αριθμό 1056. Έστω και ένας άνθρωπος ο οποίος μας ακούει τώρα, ή ένα παιδί, ή μια γυναίκα, ή ένας σύζυγος ο οποίος δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει μια κατάσταση μέσα στο σπίτι του. Αν μας ακούει και καλέσει, έστω και ένας άνθρωπος, νομίζω ότι έχουμε κερδίσει πολλά, κύριε Λεβίζου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο παππούς και η γιαγιά, ο δάσκαλος είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε και κάτω πόσο δεμένη είναι η κοινωνία και η κοινότητα. Έτσι, αυτό λειτουργεί και αρνητικά κάποιες φορές όμως, ξέρετε, είναι λίγο το αυστηρό, το στίγμα, το κριτικό, που εγώ θα το πω, κακά τα ψέματα, τι να λέμε τώρα, ψέματα θα λέμε, είναι η κοινωνία πιο αυστηρή αν θέλετε κάποιες φορές και αυτό λειτουργεί αρνητικά σε κάποιες περιπτώσεις. Το λέτε σε ασφαλές συνομιλητή, γιατί και εμένα η μητέρα μου είναι από τη Γέργερη, από ένα χωριό εκεί. Βέβαια, κοντά μας. Οπότε ξεγνωρίζω την κουλτούρα κάτω, έχω πολύ στενές σχέσεις και όλο το χαμόγελο μας βοηθάει η Κρήτη και είμαστε και εμείς και στα Χανιά και στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά το χαμόγελο του παιδιού. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Και εσείς, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.